Στις κάλπες προσέρχονται στις 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ στο νομό Σερών. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος του Σωματείου του νομού Σερών καλεί τα μέλη στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, εκ των προτέρων θα πρέπει να τα μέλη μας, όσοι επιθυμούν, να κάνουν αιτήσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο, για την Ελεκτική Επιτροπή και για την Ομοσπονδία στην Αθήνα. Είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να έρθουν όσοι θέλουν και επιθυμούν για να μπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πόσοι μπορούν να είναι οι υποψήφοι, όσοι θέλουν? Όσο θέλουν, δεν έχουμε κανένα περιορισμό σε αυτό. Και με τι προϋποθέσεις, δηλαδή πρέπει να είναι ήδη μέλη, μπορούν να γίνουν τώρα μέλη και να βάλουν υποψηφιότητα? Αυτοί που είναι μέλη μέχρι τώρα μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα όσοι θέλουν. Ναι. Μέχρι όμως τις 20 του μηνός πρέπει οπωσδήποτε όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι να γραφούν. Και μετά μπορούν να είναι υποψήφοι, έχουν δικαίωμα? Βεβαίως, ναι, έχουν. Μία μέρα θα είναι οι εκλογές? Τρεις μέρες. Είπαμε 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου. Εδώ στα γραφεία σας? Στα γραφεία, είναι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Το πότε θα μπορέσουν όλοι μακριά, κοντά? Ναι, γι' αυτό το κάναμε τρεις μέρες, για να έχουμε περιθώρια να έρθουν να μας ψηφίσουν. Όσοι περισσότεροι έρθουν, τόσο καλύτερα για μας να στηρίξουν το σωματείο. Θα έχει και γυναίκες υποψήφιες? Υποψηφιότητες τώρα θα γίνουν, ναι, τώρα, ναι. Οπότε και γυναίκες όμως. Βεβαίως, όσες θέλουν. Και γυναίκες και όσες θέλουν. Στο διοικητικό τώρα έχετε γυναίκες? Έχουμε την κυρία Τσεπάρα. Τη Στέλλα. Σε έχει και ένα γυναικείο. Έχουμε. Και επιθυμούμε να έρθουν κι άλλες. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όσοι επιθυμούν να έρθουν. Εσύ θα ξαναείστε υποψήφιος πρόεδρε? Λέω ναι. Να περάσετε άλλα τρία χρόνια στο τιμόνιο. Έτσι, ναι. Άλλοι συνάδελφοι έχουν εκφράσει έτσι την επιθυμία τους να πούν Κυριάκο, θέλω και εγώ να έρθω? Μερικοί ναι, αλλά από τώρα θα αρχίσουμε. Από σήμερα μπορούν να έρθουν να κάνουν τις αιτήσεις τους. Συνδρομές όλοι πρέπει να τις έχουν? Δεν έχουμε συνδρομές εμείς εδώ. Ανοιχτό είναι το, δεν έχουμε καθόλου συνδρομές. Όλα τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν. Μπορούν να έρθουν να ψηφίσουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου. Αλλά μπορούν και αυτοί που δεν είναι εγγεγραμμένοι μέχρι τις 15 του μηνός που θα έχουμε τις αιτήσεις να έρθουν να γραφούν και να, αν θέλουν, μπορούν να είναι και υποψήφοι. Άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να βγήκαν τώρα στη σύνταξη? Μπορεί, ναι, και τελευταία ή και πάλι που δεν είναι, γιατί δεν είναι όλοι γραμμένοι όσοι είναι. Μπορούν να έρθουν μέχρι τελευταία πριν γίνει το συνέδριό μας, γιατί μετά δεν μπορούν. Και πριν καταρτιστεί και το ψηφοδέλτιο. Δηλαδή. Βέβαια, μέχρι τις 15 του μηνός μετά πρέπει να κάνουμε το ψηφοδέλτιο και να παρουσιάσουμε τους υποψηφίους. Έχετε 10 μέρες στη διάθεσή σας? Έχουμε, ναι, μέχρι τις 15 του μηνός μπορούν να έρθουν, να περάσουν από εδώ από τα γραφεία, να δηλώσουν, να συμπληρώσουν την αίτηση για τι αξίωμα ζητούν και να είναι υποψήφιοι. Είστε ικανοποιημένοι με τα μέλη σας, με τον κόσμο που έχετε στο σωματείο? Με τον κόσμο. Έχουμε πολλά μέλη, τα οποία, όπως βλέπετε και εσείς και ξέρετε, στις γιορτές, στις εκδρομές, όλοι παρόντες. Αλλά και στις εκλογές την προηγούμενη φορά είχαμε συμμετοχή και τώρα τους παρακαλούμε όλους να έρθουν να ψηφίσουν. Γιατί όσοι πολλοί ψηφίσουν θα βγάλουμε πολλούς αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία και θα έχουμε φωνή κάτω στην Αθήνα. Οπότε τους παροτρύνω όλους να πούν τους φίλους τους, τους συγγενείς, τους γείτονες, τους γνωστούς να έρθουν να ψηφίσουν. Έστω και λευκό να ρίξουν ή άκερο, εκείνο μετράει ότι ψήφισε και έτσι θα έχουμε πολλούς αντιπροσώπους. Εσείς κάνα τηλέφωνο θα τους πάρετε, να τους το υπενθυμίσετε? Ναι, εμείς βάλαμε ανακοινώσεις, αναρτήσαμε ανακοινώσεις, το βάλαμε και στο Facebook. Τώρα θα το ανακοινώσετε και εσείς στα κανάλια. Θα πάρουμε και τηλέφωνα, τους βρίσκουμε και στο δρόμο τα μέλη όλα και τους λέμε μέχρι τελευταία για να μπορούν να έρχουν.